φέτος το κτίριο του πρώτου Γέλ Ναυπλίου συμπληρώνει 85 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του 1934. 85 χρόνια είναι πάρα πολλά και ένας πολύ μεγάλος αριθμός, νομίζω, κατοίκων της πόλης θυμάται τον εαυτό του μαθητή σε αυτές τις αίθουσες και σε αυτούς τους διαδρόμους. Η αφορμή για να γιορτάσουμε αυτή τη συμβολική επέτειο των 85 χρόνων είναι ότι το κτίριο είναι ρυθμού Bauhaus. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα δείγμα μοντερνισμού στην αρχιτεκτονική της Ελλάδας και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος Bauhaus. Έγιναν σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, γιατί το κίνημα είχε πολύ έντονη επιρροή μέχρι σήμερα στην αρχιτεκτονική, στις τέχνες, στη σύγχρονη μας αντίληψη για τη λειτουργικότητα των κτιρίων. Και στην πόλη μας μάλλον είναι το μοναδικό τέτοιο δείγμα του αρχιτεκτονικού ρυθμού. Το εντυπωσιακό είναι ότι το κτίριο του πρώτου Γέλ Ναυπλίου μπήκε σε ένα πρόγραμμα το 1932, πολύ φιλόδοξο και μεγαλόπνο, από τον πρωθυπουργό της χώρας τότε, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 3.000 σχολικά κτίρια έπρεπε να κτιστούν σε αυτό τον αρχιτεκτονικό ρυθμό για να αντιμετωπίσουν τις οικιστικές ανάγκες της χώρας σε μια επιδίωξη του Βενιζέλου να κάνει την εκπαίδευση στην Ελλάδα μαζική και υποχρεωτική. Να υπενθυμίσω ότι μιλάμε για την εποχή που μόλις έχει γίνει μικρασιατική καταστροφή, η χώρα έχει πενιχρά οικονομικά μέσα, οι ανάγκες της είναι τεράστιες, αλλά η μεγαλόπνοη πολιτική του Βενιζέλου με υπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου σχεδιάζει μια άλλη Ελλάδα. Τα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν εκείνη την εποχή είχαν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανάγκες της εποχής τους. Από τα 3.000 κτίρια, τα σχολικά, δυστυχώς ολοκληρώθηκαν μόνο 145. Το γυμνάσιο τότε Ναυπλίου είναι ένα από αυτά που ολοκληρώθηκαν και παίζησαν. Για 85 χρόνια λειτουργεί ασταμάτητα. Νομίζω ότι πολλές γενιές θυμούνται τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το κτίριο. Και την Παρασκευή στο Βουλευτικό έχετε κάποιες εκδηλώσεις γι' αυτό. Οι εκδηλώσεις που έχουμε σχεδιάσει γι' αυτό έχουν να κάνουν με αυτή τη διπλή, συμβολική τέλος πάντων ημερομηνία. Καταρχήν θέλουμε να δούμε ποια είναι η θέση του κτιρίου σε όλο το οικιστικό περιβάλλον της πόλης του Ναυπλίου και αυτό θα το αναδείξει η κυρία Λαμπρινή Καρακούρτη, η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια της Πινακοθήκης στο παράρτημά της εδώ στο Ναύπλιο. Το δεύτερο δε κομμάτι που έχει να κάνει με τους μαθητές και καθηγητές που φίτησαν, δίδαξαν μέσα σε αυτό το σχολείο θα μιλήσει ο κύριος Κοΐνης, που ξέρει πολύ καλά την ιστορία την τοπική και θα αναδείξει κάποιες προσωπικότητες που πολλοί ίσως έχουν ξεχάσει ότι πέρασαν από αυτά τα κτίρια. Βέβαια για μας η επαιτειακή αυτή εκδήλωση που είναι πραγματικά συμβολική έχει και ένα άλλο νόημα. Θέλουμε φέτος να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτήν την γιορτή να απονείμουμε την χορηγία που για πρώτη φορά δίνεται στο σχολείο μας από τον Τιτάνα και τον πρώην πρόεδρο του Τιτάνα, δηλαδή τον κύριο Κανελόπουλο. Στους καλύτερους μαθητές που είχε το σχολείο μας την περσινή χρονιά. Θα είναι στην πόλη ο κύριος Λεωνίδας Ανδρέα Κανελόπουλος, ο οποίος κάνει τη χορηγία, καθώς και ο κύριος Ανδρέας Κανελόπουλος, για να κάνουμε μια φετηρία ενός θεσμού, όπως ελπίζουμε, ή τουλάχιστον έτσι μας έχει υποσχεθεί ο Τιτάνας, στη μνήμη ενός παλιού μαθητή του σχολείου, ο οποίος ήταν συντοπίτης. Πρόκειται για τον παλαιό μαθητή που λέγεται Δημήτριος Κορδαλής, είναι από την περιοχή, συνεργάτης στενός του κυρίου Κανελόπουλου και στη μνήμη του γίνεται αυτή η χορηγία στους μαθητές του σχολείου. Άρα εμείς έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι για αυτή την επέτειο, κυρίως όμως γιατί δίνουμε μια ευκαιρία στην πόλη του Ναυπλίου να θυμηθεί το παρελθόν της και να δει το μέλλον της. Γιατί σε αυτό το σχολείο νομίζω ότι
πολλές γενιές θα εξακολουθήσουν να φοιτούν και να μοιράζονται τη σχολική ζωή και τις αναμνήσεις που δημιουργεί το σχολείο μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους ναυπιώτες που πολύ συχνά περνώντας απ' έξω θυμούνται ότι εδώ ήταν μαθητές να έρθουν στην εκδήλωση της Παρασκευής 7 η ώρα το απόγευμα στο Βουλευτικό για να θυμηθούν μαζί μας τις νεανικές και μαθητικές τους χρονιές στο κτίριο του πρώτου Γελναυπλίου και θα είναι μεγάλη χαρά μας να τους υποδεχτούμε όλους σε μια συνάντηση γενεών αυτής της πόλης.